Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο δεύτερο Cyprus Forum. Πέρσι, στις 3 Οκτωβρίου, με αφορμή τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ξεκινήσαμε το Cyprus Forum. Η ανταπόκριση από την Κυπριακή κοινωνία ήταν αρκετά θετική και η αριθμή ενθαρρυντική, αφού το παρακολούθησαν χιλιάδες άτομα, είτε από εδώ είτε διαδικτυακά. Τόσο πέρσι όσο και φέτος, παρά την πανδημία, καταφέραμε να προχωρήσουμε με τη διοργάνωση. Σε τέτοιες περιόδους κρίσης, ο διάλογος είναι ακόμη πιο σημαντικός. Το πρώτο περσινό μας πάνελ αφορούσε την ισότητα των φύλων στην πολιτική, όπου είχαμε φιλοξενήσει τους αρχηγούς των τριών μεγάλων κομμάτων. 8 μήνες μετά, η χώρα μας είδε για πρώτη φορά να εκλέγεται γυναίκα πρόεδρος της Βουλής. Ίσως έβαλε και αυτή η διοργάνωση το λιθαράκι της. Και αυτό είναι που μας νοιάζει περισσότερο. Όχι οι συζητήσεις, αλλά η υλοποίηση των εισηγήσεων και των δεσμεύσεων. Είναι γι' αυτό που η ομάδα μας, μια ομάδα κυρίως νέων ατόμων, δουλεύουμε και σε άλλα projects που αφορούν καινοτομίες στον τρόπο παραγωγής πολιτικής στην Κύπρο, εκτός από το Cyprus Forum, όπως είναι το νομοθετικό παρατηρητήριο της Βουλής Νόμο Platform και η προώθηση του διαφανούς και επιστημονικού lobbying. Στα επόμενα μας projects είναι και η παροχή τεχνικής βοήθειας για τον εξυγχρονισμό του συστήματος δημοσίων διαβουλεύσεων. Επίσης, για να είναι πιο μετρήσιμη η όποια επιρροή του Cyprus Forum, είναι στα πλάνα μας η ανάθεση σε κάποιον οργανισμό της καθιέρωσης ενός ετήσιου δείχτη για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών όσον αφορά τα θέματα που συζητούνται κάθε χρόνο στο Forum. Φέτος, προσπαθήσαμε να κάνουμε το Cyprus Forum ακόμη πιο περιεκτικό και ανοιχτό. Διατηρήσαμε τους ίσους αριθμούς ανδρών και γυναικών στα panels. Βάλαμε περισσότερους τουρκοκύπριους ομιλητές, ενώ κάναμε τουλάχιστον τις πρώτες ώρες του συνεδρίου προσβάσιμες στην νοηματική γλώσσα. Επίσης, αναθέσαμε σχεδόν όλα τα panels σε ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς, καθιστώντας τα συνεργάτες μας στην επιλογή θεμάτων και ομιλητών. Στο πρώτο μας πάνελ σήμερα, 6 νέοι και νέες θα συζητήσουν με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλους αξιωματούχους για το πώς οραματίζονται το μέλλον της Ευρώπης. Ένα ακόμα καινοτόμο πάνελ μας θα συζητήσει το πώς μπορεί η τεχνολογία να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσότερων πολιτών στη χάραξη πολιτικής, κάτι που σχετίζεται και με το δικό μας νόμο platform. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον πάνελ είναι η οικοδόμηση της ειρήνης μέσω της επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας. Η οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο παραμελήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια. Αν μιλάμε για βιώσιμες πολιτικές και στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, η ειρήνη θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μας. Ανυπομονώ επίσης για τις συζητήσεις με τη Μαριάννα Ματσουκάτο, τον Νίκολας Χριστάκης και τον Κύπρο Νικολαίδη. Πέρσι, το μότο μας ήταν «Policy Making Redefined». Θέλαμε να δώσουμε το στίγμα ότι ο τρόπος παραγωγής πολιτικής στην Κύπρο πρέπει να τεθεί σε άλλη βάση. Φέτος, με το μότο μας, θέλουμε να κατευθύνουμε τις συζητήσεις προς ένα βιώσιμο ορίζοντα για την Κύπρο του 2040. Φίλες και φίλοι, το 2040 είναι όσο μακριά από εμάς είναι και το 2003. Αν μας ρωτούσε κάποιος το 2003 πώς οραματιζόμαστε τη χώρα μας το 2022, αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε. Όπως είπε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης χθες, από μια φτωχή απικία το 1960 γίναμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Όμως έχουμε ακόμη πολλή δουλειά για να μπορούμε να συγκριθούμε με τα πραγματικά σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Έγιναν πολλά από τότε, όμως υπάρχουν ακόμη πολλές κοινωνικές ανισότητες, έλλειψη διαφάνειας, δεν υπάρχει τόσο ξεκάθαρος προσανατολισμός στην οικονομία, οι δικοινοτικές σχέσεις είναι σε κακό σημείο, η εκπαίδευση είναι προβληματική, ενώ στη χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Δεν είναι τόσο ότι βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, όσο το ότι μπορούμε καλύτερα. Αυτό το φόρουμ θέλει να φέρει κοντά όλους τους παράγοντες της κυπριακής κοινωνίας, πολιτικούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, την κοινωνία των πολιτών και τα μίτια, για να συζητήσουμε για βιώσιμες και κοινωνικά δίκαιες πολιτικές. Φιλοδοξεί να γίνει παράδοση και να καταστεί η μεγαλύτερη συνδιάσκεψη πολιτικής στη χώρα και να αποτελεί σημείο αναφοράς στη συζήτηση για τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. Όπως είπε και ο Σιμεών Τσομόκος για το Φόρουμ των Δελφών, θέλουμε το Cyprus Forum να αποτελεί βιτρίνα εξωστρέφειας της Ευρωπαϊκής Κύπρου στον κόσμο. Η δημοκρατία είναι ένα πολύπλοκο πολίτευμα. Το καλύτερο που υπάρχει μεν,
αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά, ειλικρίνεια, δικοδομητικός διάλογος, αξιοποίηση γνώσεων και πνεύμα συγκλήσεων από όλους. Η συμμετοχή της πλειοψηφίας στον καθορισμό πολιτικών είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Δεν είναι τόσο θέμα του ποιοι εκλέγονται, αλλά θέμα σωστής λειτουργίας του μηχανισμού παραγωγής πολιτικής. Και αυτή η αλλαγή πρέπει να έρθει από κάτω προς τα πάνω. Ευχαριστούμε το Φόρουμ των Δελφών, τον Γιάννη Θωμάτο και την ομάδα του, την IMH, την Action Global, όλα τα media, τους φετινούς χορηγούς μας, Grant Thornton, Remedica, Ελληνική Τράπεζα, VTTV, Hellas Sat, Frederick, Bolt, CETA και Center for Social Innovation, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, την Προεδρία της Δημοκρατίας, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Του χρόνου ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το συνέδριο διήμερο στις 7 και 8 Οκτωβρίου με δραστηριότητες και σε άλλα σημεία, όπως στο Δημοτικό Κήπο και στο σπίτι του πολίτη απέναντι από το κτίριο της Βουλής. Επίσης, από το 2022, το Cyprus Forum θα επιδιώξει να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, όπως σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Αφρικής. Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές και ομιλήτριες του δεύτερου Cyprus Forum που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Ευχόμαστε μια παραγωγική ημέρα συζητήσεων και μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ.